Πάμε στον Ιωάννη Λίλη και πρόεδρο βέβαια του Παγκρετίου Συνδέσμου Θεολόγων εκτός από την πανεπιστημιακή του ιδιότητα. Την καλησπέρα μας, Ιωάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τους συμβολισμούς της ημέρας. Αναφέρουμε στους πρώτους χαιρετισμούς. Σε ποια περίοδο εισερχόμαστε, πόσο θα διαρκέσει? Ναι, είναι οι χαιρετισμοί σήμερα. Η περίοδος λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θα ξεκίνησε την Καθαρά Δευτέρα και θα τελειώσει Κυριακή των Βαΐων, όπου θα ξεκινήσει η επόμενη περίοδος που λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα. Και θα τελειώσει την Κυριακή του Πάσχα και θα έρθει μια Τρίτη μετά, το Πεντηκοστάριο, που θα τελειώσει την Πεντηκοστή. Αυτή την περίοδο η Εκκλησία μας όρισε να διαβάζονται, να ψέλνονται οι χαιρετισμοί ως μια μεγάλη παρηγοριά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο νηστείας, ασκήσεως, θλίψεως, μέχρι να φτάσουμε στην Ανάσταση. Και σήμερα είναι η πρώτη στάση, θα λέγαμε η πρώτη στροφή. Έχει 6 στίχους, είναι 24, εκκλησιαστικά λέγονται οίκοι και ξεκινούν από τα γράμματα της αλφαβήτου τα 24, με τη σειρά α, β, γ. Σήμερα είναι αφιερωμένη η πρώτη στάση στο άγγελμα του Γαβριήλ στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Σωτήρα, ουσιαστικά για τον Ευαγγελισμό. Κάθε στάση έχει ένα ξεχωριστό θέμα. Σήμερα είναι αυτό. Και προετοιμαζόμαστε με το χέρι, να πούμε χέρι στην Παναγία. Η Εκκλησία μας βέβαια τους χαιρετισμούς τους διαβάζει κάθε μέρα, στο απόδειπνο. Αλλά αφιερώνει αυτή την ξεχωριστή περίοδο να ακούγονται Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, όλος ο λαός να γνωρίσει και το πρόσωπο της Παναγίας και ποιοι είναι αυτοί οι χαιρετισμοί. Αν μου επιτρέψεις να πω κάτι πολύ σύντομο, ότι είναι δεμένο βέβαια και με ένα ιστορικό γεγονός, 7ο αιώνα, την επίθεση των Αβάρων, όπου προσευχήθηκαν όλοι, έλειπε ο αυτοκράτορας, είδαν την Παναγία στα τείχη, τους γλίτωσε και έψαναν στην Αγία Σοφία τον ακάθιστο ύμνο, δηλαδή τους χαιρετισμούς. Επειδή ήταν όρθιοι όλο το βράδυ, πήρε το όνομα Ακάθιστος Ύμνος. Οι χαιρετισμοί λέγονται και έτσι. Είχε γραφτεί από το Ρωμανό το Μελωδό και υπάρχει βέβαια το γνωστό ότι η υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ότι είναι υπέρμαχος στρατηγός, γιατί τους γλίτωσε εκείνη τη δύσκολη βραδιά από την επίθεση των Αβάρων. Αναφορικά τώρα με τη συμμετοχή των πιστών, πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία? Είναι σημαντική, δεν είναι μυστήριο βέβαια οι χαιρετισμοί, είναι μια ιερή ακολουθία, ναι. Αλλά τονώνει πάρα πολύ αυτή την περίοδο που η Εκκλησία μας ουσιαστικά δεν επιτρέπει τα μυστήρια, αλλά μόνο τις ιερές ακολουθίες και κατ' εξαίρεση κάνει Σάββατο και Κυριακή μόνο τη Θεία Λειτουργία. Έτσι αυτή την περίοδο τονίζω ότι πρέπει να μετέχουμε στην ιερή αυτή ακολουθία που δεν είναι μυστήριο για να πάρουμε δύναμη, καθώς και αυτή η περίοδος ως γνωστόν είναι περίοδος θλίψεων και προσευχής μέχρι να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αυτές οι 40-45 μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής συμβολίζουν και εκείνα τα δύσκολα 40 χρόνια του Ισραήλ μέχρι να φτάσει στην ελευθερία. Να πω μόνο ότι η περίοδος αυτή, οι τρεις που είπα, 40η Μεγάλη Εβδομάδα και Πεντηκοστάριο, μαζί με την εισαγωγή από το Τριώδιο, όλες μαζί λέγονται Τριώδιο. Η περίοδος του Τριώδιου κρατάει περίπου 3 μήνες. Ιωάννη, γενικά η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται σήμερα την έναρξη της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής διαδικασίας με τους πρώτους χαιρετισμούς? Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τις σχέσεις που έχεις με τους νέους και τη μαθητική κοινότητα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι νέοι είναι κοντά σε αυτή τη διαδικασία? Αυτή την περίοδο πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά και οι νέοι και γενικότερα όλος ο λαός, γιατί είναι ο επιτάφιος, η Μεγάλη Εβδομάδα ως κορύφωση και αυτή η προετοιμασία των χαιρετισμών και ειδικά Παρασκευή που είναι καθημερινή μέσα στην αγορά, πιστεύω ότι μετέχουν όλοι και πηγαίνουν. Αυτό το πιστεύω γιατί το βλέπω κιόλας. Δεν είναι όπως είναι η Κυριακή η Θεία Λειτουργία που θεωρείται κάτι ιδιαίτερο ίσως για πολλούς, πρέπει κάποιος ειδικά να πάει, που και εκεί μετέχει πιστεύω ο λαός, αλλά κυρίως οι χαιρετισμοί, το Πάσχα, ο Επιτάφιος, έχει την συμμετοχή των νέων μας. Μάλιστα, μιλήσαμε για το ιστορικό, μιλήσαμε για τους συμβολισμούς, μιλήσαμε για την ημέρα. Γενικά το κεντρικό μήνυμα το οποίο πρέπει ο καθένας από εμάς να κρατήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία που ξεκινάει σήμερα, ποιο είναι? Τι είναι η αμαρτία? Η αμαρτία είναι ότι μπήκε ο θάνατος και η τραγικότητα στη ζωή μας με το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό το αμάρτημα είναι που σώζει ο άγγελος με την επίσκεψη στην Παναγία
και θα ολοκληρώσει η Παναγία ως μεσήτρια, αφού θα γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το μήνυμα είναι αυτό, να δούμε ποια είναι η αμαρτία, ότι πεθαίνουμε. Κανονικά εμείς δεν θα πεθαίναμε, γι' αυτό είναι πολύ τραγικό. Βέβαια από την τραγικότητα πέρασε και η Παναγία, είδε το γιο της στο Σταυρό, δεν της έκανε το χατήριο ο Θεός να μην ανέβει στο Σταυρό. Προσευχήθηκε και ο Κύριος ως άνθρωπος εκείνο το βράδυ στον κήπο, δεν του έκανε το χατήρι, η ζωή μας είναι μες στην τραγικότητα, αλλά έρχεται η Ανάσταση. Αυτό είναι το μήνυμα. Και η νηστεία που υπάρχει τώρα, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πρέπει να μην είναι νηστεία ούτε μόνο στο φαγητό, ούτε στα έργα, γιατί θα γίνει προσκοπισμός να κάνουμε καλά έργα ή να φερθούμε στον συνάνθρωπο μόνο καλά. Να κατανοήσουμε την τραγικότητα και το θάνατο. Αυτό μόνο θα μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Αυτό λέει αυτή η περίοδος. Ιωάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πούμε ότι ακολουθεί ζωντανή σύνδεση εδώ της Κρήτη TV με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την συγκεκριμένη διαδικασία, την συγκεκριμένη ακολουθία. Εμείς θα τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να μας κατατοπίσεις και να μας ενημερώσεις σχετικά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ να ευχηθώ καλή ανάβαση αυτή την περίοδο τη δύσκολη. Καλή ανάβαση. Καλή ανάβαση. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννη, ευχαριστούμε πολύ.